ειδικό αγορετή από την Ένωση Κεντρών. Τώρα θα παρακολούσα τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, τον κύριο Γιώργο Σταθάκη. Θα πάρει το λόγο. 15 λεπτά νομίζω είναι αρκετά, κύριε Υπουργέ. Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, όπως φάνηκε και από την τοποθέτηση του εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας, διαφαίνεται μια τάση απόσυρσης της αρχικής στρατηγικής της, ότι η έλευση του ΣΥΡΙΖΑ αν έλθει στην εξουσία προκάλεσε μια τρομακτική καταστροφή στην ελληνική οικονομία και ότι ό,τι συμβαίνει γύρω μας είναι προϊόν των τελευταίων 18 μηνών. Διότι σήμερα διατήρησε ποιότερους τόνους και μας είπε να συγκρίνουμε δύο μεθοδολογικές παρατηρήσεις, να τις αναπαράξω επακριβώς. Μας είπε δύο μεθοδολογικές παρατηρήσεις. Πρώτον, να διακρίνουμε το πρώτο μνημόνιο από το δεύτερο. Το πρώτο είχε 2/3 αύξηση των φόρων και 1/3 μείωση των δαπανών. Το δεύτερο είχε ακριβώς το ανάποδο, αυτό που είναι προσφυλές στη Νέα Δημοκρατία, περισσότερες περικοπές δαπανών και μικρότερη μείωση φόρων. Και η δεύτερη μεθοδολογική παρατήρηση ήταν ότι πρέπει να συγκρίνουμε κάθε κυβέρνηση με το τι παρέλαβε και το τι παρέδωσε. Ακολουθώ λοιπόν αυτές τις παρατηρήσεις για να επικαλεστώ για μια ακόμη φορά ότι η κυβέρνηση παρέλαβε μια οικονομία με οριακό πλεόνασμα, οριακή ανάπτυξη, το υπογραμμίζω για πολλωστή φορά, και έχοντας κλείσει μια περίοδο η οποία είχε υποστεί τη μεγάλη συρρήκνωση οικονομία, αυτό είναι αδιαφυσβήτητο, το 25% της συρρήκνωσης του ΑΕΠ έγινε την προηγούμενη εξαετία. Δεύτερον, η εκτείναξη της ανεργίας, το κόκκινα δάνεια στις τράπεζες του 46%, όλα τα δεδομένα δηλαδή είχαν ήδη προηγηθεί. Αυτό παρέλαβε η κυβέρνηση και αυτό δεν συγκρίνεται με καμία εξέλιξη από εκεί και πέρα η οποία να δικαιολογεί την επιδείνωση περαιτέρω, μιας και τα δεδομένα είναι σε βάρος της Νέας Δημοκρατίας. Άρα αυτό παρέλαβε. Και υπό αυτούς τους όρους η κριτική πλέον, και επειδή τα δεδομένα είναι αυτά, 0% ύφεση, μείωση της ανεργίας 1,5% και άλλα που έχουμε αναλύσει επί μακρόν, τίθεται το ερώτημα τι θα είχε συμβεί εάν δεν υπήρχε αυτή η κυβέρνηση και συνέχιζε η προηγούμενη. Αυτό είναι το τελευταίο μεθοδολογικό κριτική που ασκήθηκε σήμερα, γι' αυτό και τη χαρακτηρίζω πιο μετριοπαθή από τις προηγούμενες καταστροφολογικές. Τι θα είχε συμβεί πραγματικά αν συνέχιζε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας? Πώς θα προέκυπτε το πλεόνασμα 4,5 μονάδες του ΑΕΠ το 2015? Επαναλαμβάνω. Πώς θα προέκυπτε το πλεόνασμα 4,5 μονάδες του ΑΕΠ από λιγότερο από 1% που παραλαμβάνουμε αρχές του 2015 μέσα στο 2015 και πώς θα διατηρεί το 2016 και το 2017. Αυτό είναι ένας μύθος. Πώς θα γινόταν αυτό? Ας ακολουθήσω τη γραμμή λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας, 2/3 περικοπές δαπανών, 1/3 αύξηση φορολογικών εσόδων. Οι τρεις μονάδες του ΑΕΠ που καλείται να διορθώσει μέσα στο 2015, αν τα μαθηματικά μου καλά, είναι περίπου 5,5 δις μέτρα μόνο για το 2015. Θα περικόπτετε 4 δις από τις δημόσιες δαπάνες. Και πώς θα το κάνατε μέσα στο 2015? Συνεπώς, ακολουθώ με δέος και επαναλαμβάνω ότι η αμηχανία της Νέας Δημοκρατίας μετά την πρώτη αξιολόγηση είναι πρωτόγνωρη. Γι' αυτό και κάνει δύο πράγματα. Πρώτον, παρελθοντολογεί. Παρελθοντολογία χαρακτήρισα την αιμονή της να κάνει, να αναζητήσουμε τα αίτια και δεν ξέρω τι, το πώς φτάσαμε στο 2015 πριν από το δημοψήφισμα σε κάποιες αποφάσεις. Η Εξεταστική Επιτροπή περίφημη. Επαναλαμβάνω λοιπόν αφενός με παρελθοντολογή, διότι δεν έχει πολιτική, και το δεύτερο χρησιμοποιεί διαφημιστικά σποτάκια. 2-2-2, το περίφημο
διαφημιστικό σποτ, το οποίο το χαιρετίζω ως επικοινωνιακό διαφημιστικό σποτάκι, αλλά προφανώς δεν αποτελεί σοβαρή πολιτική ή σοβαρή κριτική στην παρούσα κυβέρνηση. Επαναλαμβάνω, επιμένω για πολλωστή φορά, επειδή το ανέφερε και ο εισηγητής για μια ακόμη φορά, το ανέφερε και η Δημοκρατική Συμπαράταξη στην Επιτροπή, περιμένω μία φορά να έρθει η Νέα Δημοκρατία να μας πει το κόστος ΣΥΡΙΖΑ πώς το βγάζει 86 δις η Νέα Δημοκρατία. Μην επικαλείτε τρίτος, μία φορά θέλω να αναλύσετε αυτό το καταπληκτικό νούμερο που βγάλατε, το οποίο σας το αναλύω για πολλωστή φορά. Τα 86 δις ήταν η συμφωνία του Ιουλίου, είναι ο νέος δανεισμός της χώρας, αντικαθιστά 50 δις παλιά δάνεια με νέα δάνεια, ευνοϊκότερα κατά πολύ, γιατί αντί να αποπληρωθούν σε 6 χρόνια αποπληρώνται σε 30, πάνε τα 50 δις, περιλαμβάνει τα 25 δις των τραπεζών, που δεν τα χρειαστήκαμε, μόλις 5,5 δις, φτάσαμε στο 75, και τα 11 δις είναι χρέη προς το δημόσιο, του δημοσίου προς το ιδιωτικό τομέα, στα οποία συμφωνείτε. Επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, κάποια στιγμή εμείς σας το λέμε, δεν υπάρχει τέτοιο κόστος. Εσείς να μας εξηγήσετε κάποια φορά από πού τεκμέρεται το κόστος ΣΥΡΙΖΑ 86 δις, το επαναλαμβάνει και η Δημοκρατική Συμπαράταξη, επαναλαμβάνω, κάποια στιγμή να μας πείτε πώς κάνετε αυτή την αριθμητική. Έρχομαι στο σημερινό νομοσχέδιο, στην πρόταση του ΚΚΕ. Υπενθυμίζω ότι η παρούσα κυβέρνηση στο θέμα των κόκκινων δανείων έχει κλείσει όλο τον κύκλο των ρυθμίσεων, αποφάσεων και επιλογών που καλείται να κάνει. Η θέση της κυβέρνησης ήταν πολύ σαφής από την περίοδο που είμαστε στην αντιπολίτευση. Το πρόβλημα των διαδοχικών δύο ανακεφαλαιοποιήσεων των τραπεζών, χωρίς την αντιμετώπιση του προβλήματος των κόκκινων δανείων, απλώς παρέτεινε τον κύκλο κρίσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η παρούσα κυβέρνηση, είπαμε, και στα δύο θα προχωρήσουμε, και στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και στη ρύθμιση των κόκκινων δανείων. Από τον περασμένο Αύγουστο έχουμε ψηφίσει το σύνολο των ρυθμίσεων για τη διαχείριση των κόκκινων δανείων και υπενθυμίζω ότι έχουμε κάνει δύο πράγματα ως προς αυτό. Πρώτον, διαμορφώσαμε το αυστηρότερο πλαίσιο που μπορεί να υπάρξει και υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά διάφορους κανόνες κοινωνικής προστασίας, αλλά και ταυτόχρονα ρύθμισης του τρόπου με τον οποίο θα γίνει η διαχείριση αυτή. Και το δεύτερο, διατηρήσαμε στο ακέραιο την προστασία της πρώτης κατοικίας, ακριβώς όπως είχαμε δεσμευτεί. Επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω μερικές από τις ρυθμίσεις που έχουμε κάνει. Να ξεκινήσω από την τροποποίηση του νόμου Κατσέλη. Αυτές οι τροποποιήσεις που έγιναν τον Αύγουστο του 2015 εισήγαγαν επιπρόσθετα μέτρα ευνοϊκά για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Πρώτον, επεκτείναμε το πεδίο εφαρμογής του νόμου Κατσέλη και σε οφειλές υπερχρεωμένων νοικοκυριών προς το δημόσιο, τη φορολογική διοίκηση και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Άρα, στο νόμο Κατσέλη ένα υπερχρεωμένο νοικοκυριό μπορεί να ενσωματώσει και συνολικά άλλες κατηγορίες χρεών που έχει προς το δημόσιο και στους ασφαλιστικούς φορείς. Δεύτερον, εισαγάγαμε το θεσμό της ταχείας εκαθάρισης οφειλών των μικροοφειλετών έως 20.000 ευρώ, χωρίς ακίνητη περιουσία και με κάποιους άλλους περιορισμούς, σε περίοδο 18 μηνών οι οφειλές τους, μετά από παρέλευση 18 μηνών, οι οφειλές τους διαγράφεται και παρέχεται δυνατότητα νέου ξεκινήματος του υπερχρεωμένου φυσικού προσώπου. Τρίτον, εισάγαμε το κριτήριο των εύλογων δαπανών διαβίωσης του οφειλέτη και της οικογένειάς του, που αποτελεί τον κορμό του κώδικα δεοντολογίας των τραπεζών. Αυτές οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης υπολογίζονται με βάση αποτιμήσεις της ΕΣΥΕ και με βάση τα σημερινά δεδομένα εκτιμούνται ότι είναι γύρω στα 1.100 ευρώ για μια τετραμελή οικογένεια. Άρα η κάλυψη δανειακών αναγκών
που καλείται να ρυθμιστεί στη σχέση με τις τράπεζες θα αφορά εισοδήματα πάνω από αυτό. Άρα εξασφαλίζεται το ελάχιστο δαπάνες διαβίωσης. Τέταρτον, επιταχύνουμε τις διαδικασίες εκδίκασης του παλιού νόμου Κατσέλη, στελεχώνοντας με νέες οργανικές θέσεις, ειρηνοδίκες και δικαστικούς υπαλλήλους, ώστε να αντιμετωπιστεί διοικητικά το πλήθος των υποθέσεων. Πέμπτον, παρέχουμε δυνατότητα επανυποβολής αιτήσεων και επανυπαγωγής στο νόμο του 10, με παράταση που δόθηκε προκειμένου να υπάρχει μια προστασία όλων των οφειλετών που είχαν προβλήματα γραφειοκρατικού τύπου. Τον περασμένο Νοέμβριο του 2015 διαμορφώσαμε οριστικά το νέο πλαίσιο, το νέο νόμο Κατσέλη. Να υπενθυμίσω τι λέει οι αλλαγές που φέραμε και οι δύο βασικές αλλαγές που φέραμε. Ότι πρώτον, ο οφειλέτης σε οποιαδήποτε απέτηση μπορεί να ζητήσει την εξαίρεση της κύριας κατοικίας του από την περιουσία του, εφόσον το διαθέσιμο εισόδημά του δεν υπερβαίνει τις ευλογές δαπάνης διαβίωσης, προσαυξημένες κατά 70%, η αντικειμενική αξία είναι κάτω από 180.000, συν παιδιά κτλ. Και ο δανειολήφτης υπήρξε συνεργάσιμος κατά την έννοια του κώδικα δεοντολογίας. Αυτό αφορά λοιπόν το 65% των δανειοληπτών. Άρα η πρώτη κατοικία για το σύνολο των αυτών των κατηγοριών των δανειοληπτών προστατεύεται με το νόμο αυτό. Τώρα, αυξημένη προστασία για τους οφειλέτες, τον οποίο το διαθέσιμο οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνάει ή είναι ίσο με τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης και η αντικειμενική αξία είναι κάτω από 120.000 ευρώ, τότε στην περίπτωση αυτή προβλέπεται η δυνατότητα συνεισφοράς του δημοσίου στην εξόφληση των μηνιαίων καταβολών ύστερα από αίτηση του οφειλέτη. Αυτό αφορά το 25% των πλέον ευάλωτων δανειοληπτών, όπου το κράτος έρχεται αρρωγός για να πληρώνει το στεγαστικό του δάνειο και προκειμένου προφανώς και αυτονοήτως να μην χαθεί η πρώτη κατοικία. Επιπρόσθετα σε αυτά, και επιτρέψτε μου να υπενθυμίσω ότι έχουμε συγκροτήσει την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης του Ιδιωτικού Χρέους. Αυτή θα διαχειρίζεται και τα 30 κέντρα εξυπηρέτησης των δανειοληπτών στο σύνολο της χώρας. Και ταυτόχρονα ετοιμάζουμε να διαμορφώσουμε ένα εξοδικαστικό σύστημα συμβιβασμών για υπερχρεωμένες μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και ελεύθερες επαγγελματίες. Είναι ένα σύνθετο σύστημα, παρατείναμε τον νόμο Δένδια για όσο διάστημα χρειάζεται, αλλά θα είναι μια τομή στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να διευθετηθεί αυτό το σύστημα. Ταυτόχρονα, ανοίγοντας την αγορά στην οποία μπορούν να εμπλακούν μη τραπεζικά ιδρύματα, κάναμε τρία πράγματα, υπενθυμίζω. Πρώτον, εταιρείες διαχείρισης αυτών των δανείων είναι υποχρεωτικά εδρεύουν στην Ελλάδα, αδειοδοτούνται από την Τράπεζα της Ελλάδος με γνωμοδότηση της κυβέρνησης και λειτουργούν υπό ένα καθεστώς λειτουργίας που ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος και έχει μια σειρά από αυστηρούς κανόνες, και η πώληση δανείων που επιτρέπεται και σε χώρες για εταιρείες που εδρεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Αμερική ή σε άλλες χώρες, εξαιρούνται όλη η φορολογική παράδεση, εξαιρούνται όλες οι μη συνεργάσιμες χώρες, και αυτές οι εταιρείες σε περίπτωση πώληση οποιοδήποτε δανείου είναι υποχρεωμένες να διαχειρίζονται τα δάνεια μέσω των εταιρεών διαχείρισης που εδρεύουν στην Ελλάδα. Φτιάξαμε ένα λοιπόν πλαίσιο το οποίο εκ των πραγμάτων είναι το πιο αυστηρό και το οποίο διαμορφώνει κάποιες ασφαλείς συνθήκες διαχείρισης. Ταυτόχρονα, οποιαδήποτε πιθανή μεταφορά δανείου
μεταφέρει ακριβώς τους ίδιους όρους, είναι αυστηρός όρος ότι δεν μπορεί να επιδεινωθεί η σχέση σε βάρος του δανειολήπτη και ταυτόχρονα ισχύει όλο το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει για το οποιοδήποτε δάνειο υπάρχει και στην τράπεζα. Άρα έχουμε ακριβώς τους ίδιους κανόνες, ακριβώς την ίδια προστασία, ακριβώς την ίδια λειτουργία, όπως ως εάν το δάνειο παρέμενε υπό το μέρημνα των τραπεζών. Τα υπογραμμίζω αυτά ακριβώς επειδή αυτό είναι η πολιτική, το πλαίσιο, το θεσμικό, όπως έχει διαμορφωθεί. Η εξαίρεση είναι μέχρι αρχές 18 αυστηρά, αδιαπραγμάτευτα για την πρώτη κατοικία, όχι μόνο για στεγαστικά δάνεια, που απαγορεύεται η πώληση εννοώ, ρητά, αλλά και για το σύνολο των δανείων που συνδέονται με την πρώτη κατοικία. Τώρα, για το θέμα της πρότασης αυτής καθεαυτής, στην Επιτροπή είπαμε τρία σημεία βασικής κριτικής από την πλευρά μας. Το πρώτο θέμα αφορά τον ορισμό της λαϊκής οικογένειας. Θεωρήσαμε ότι έτσι όπως είναι διατυπωμένο περιλαμβάνει και το σύνολο των μεσαίων στρωμάτων της ελληνικής κοινωνίας και θεωρούμε ότι ο ορισμός της λαϊκής οικογένειας είναι πιο κοντά στο θεσμικό πλαίσιο που έχουμε ψηφίσει, το ανέλησα προηγούμενα, για τους διαφορετικούς βαθμούς υψηλής προστασίας που παρέχουμε πραγματικά στη λαϊκή οικογένεια, στην προστασία της πρώτης κατοικίας, στην ενίσχυσή της και ούτω καθεξής. Συμπληρωματικά φυσικά υπάρχει κοινωνική πολιτική που θα την αναλύσει η κυρία Φωτίου. Το δεύτερο σημείο κριτικής ήταν φυσικά το θέμα των τραπεζών. Προφανώς εδώ υπάρχει ένα θέμα ουσίας. Εμείς είμαστε και παραμένουμε έντονα κριτικοί και για τον τρόπο που οι τράπεζες λειτουργήσαν στην περίοδο της οικονομικής φούσκας, όταν δανειοδοτούσαν με τον τρόπο που δανειοδοτούσαν και στον τρόπο που διαχειρίζονται τα προηγούμενα χρόνια την υπερχρέωση των οικοκυριών. Προφανώς οι τράπεζες μπορούσαν να κάνουν πολλά περισσότερα και για τα νοικοκυριά και για τις επιχειρήσεις να υπάρξει μια διαφορετική στρατηγική, ας το πούμε έτσι, διαχείρισης των προβλημάτων που προέκυπταν μέσα από την κρίση. Εν τούτης όλοι όμως αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει ένα μείζον θέμα το οποίο αφορά τη σχέση τραπεζών, κράτους και δανειοληπτών. Μια οικονομία η οποία συρριχνώθηκε, όπου έπεσαν οι αξίες των ακινήτων και ούτω καθεξής, δημιουργεί ένα κόστος τεράστιο για την οικονομία, το οποίο καλούνται να επιμεριστούν με διάφορους τρόπους οι τράπεζες, το κράτος και οι δανειολήπτες. Και μέρημνα ενός κράτου είναι το κόστος αυτό να μοιραστεί με έναν τρόπο δίκαιο και κυρίως αποτελεσματικό. Συνεπώς η στρατηγική δική μας αυτό κάνει, προστατεύει να μην μεταφερθεί το κόστος στους δανειολήπτες, προσπαθεί να μεταφέρθηκε το κόστος έτσι κι αλλιώς αφού γίναν δύο ανακεφαλαιοποίησεις στους μετόχους των τραπεζών, εκμηδενίστηκαν οι μέτοχοι διαδοχικά τρεις φορές. Αλλά ταυτόχρονα να υπάρξει και ένα μεγάλο μέρος, το έφερε φυσικά το κράτος, το οποίο καλείται να λειτουργήσει εξορροπητικά και στη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος, συμμετέχοντας σε διαδοχικές ανακεφαλαιοποιήσεις και ταυτόχρονα να στηρίξει τους δανειολήπτες ένα μεγάλο μέρος, τουλάχιστον και με τα βεβαιότητες ευάλωτες δυνάμεις. Ομάδες. Συνεπώς η στρατηγική μας είναι δεδομένη ότι πρέπει να προχωρήσουμε εδώ με ισχυρούς κανόνες κοινωνικής προστασίας, άρα να προστατευτούν οι δανειολήπτες από μια ρύθμιση που είναι για αυτούς αρνητική. Ταυτόχρονα να υπάρξει μια λογική πολιτική απέναντι στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και ταυτόχρονα το κράτος να λειτουργήσει με όρους σταθερότητας της οικονομίας και του χρηματοπιστωτικού τομέα. Προφανώς οι τράπεζες σήμερα δεν είναι εφικτό να υποστούν μια ζημιά των 70-80 δις.
υπό τους όρους που το θέτει η πρόταση. Αυτό θα είχε τεράστιες παρενέργειες, θα πετούσε μια νέα ανακεφαλαιοποίηση και προφανώς μεγάλη κρατική αρρωγή στην ανακεφαλαιοποίηση αυτή. Και συνεφώς σε αυτό το σημείο είναι ανεφάρμοστη. Εν τούτης, διατηρεί στοιχεία επιμερισμού αυτής της του βάρους, που εμείς θεωρούμε ότι ο επιμερισμός αυτός μπορεί να έχει κανόνες δικαιοσύνης και αυτή είναι η πολιτική την οποία εφαρμόζει η τράπεζα, εφαρμόζει η κυβέρνηση. Ένα τελευταίο θέμα, και με αυτό θα ήθελα να κλείσω. Η πολιτική όπως εφαρμόζεται και κατά την πράξη εφαρμογής της θα έχει χώρο και προφανώς για νέες παρεμβάσεις διορθωτικές. Η πολιτική της κυβέρνησης είναι σαφής. Διαμορφώθηκε το πλαίσιο, υπάρχει μια ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών η οποία αποτυπώθηκε θετικά, γιατί το κράτος δεν χρειάστηκε να βάλει πολλά λεφτά, έβαλε πολύ λίγα, οι ιδιώτες έβαλαν τα πιο πολλά λεφτά. Η κυβέρνηση πρέπει να εφαρμόσει την πολιτική της με σταθερότητα και από εκεί και πέρα, εάν και εφόσον η οικονομία που όλοι φιλοδοξούμε επανέλθει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, τα θέματα της σταθεροποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος και διατηρώντας ταυτόχρονα τον υψηλό βαθμό κοινωνικής προστασίας, αποτελούν μια εφικτή, ρεαλιστική στρατηγική με την οποία μπορεί να πορευτεί η κυβέρνηση. Θα κλείσω λέγοντας μια τελευταία παράκληση στη Νέα Δημοκρατία. Ελπίζουμε ότι θέλουμε να οξύνετε λίγο την κριτική σας για το αύριο. Μη στραφείτε ξανά στο παρελθόν. Θα αποτύχετε για τρίτη ή τέταρτη συνεχή φορά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον Υπουργό, τον κύριο Σταθάκη, για την τοποθέτησή του. Το λόγο έχει...